έσυγαν τις πόρτες τη μέσα και του σπιτιού την πόρτα και σε 10 μέρες μέσα τους σπούσαν και μπαίναν. Σε 15 μέρες πάλι τα σπούσαν και μπαίναν. Δηλαδή αυτό πήγαινα στην αστυνομία κάτω, λέω τι πρέπει να κάνω. Να πηγαίνεις μέσα να βλέπεις 20-15-20 άτομα μέσα. Όχι, κοιμόταν, φορτωνόταν καρπέτες, κουβέρτες και τέτοια πράγματα, τα παίρνουν και φεύγαν. Πέντε-έξι μήνες αυτό γίνεται. Ήταν το σπίτι μας το πατρικό, γι' αυτό στενοχωρηθήκαμε πολύ. Ήταν το πατρικό μας το σπίτι. Είχε ένα πολύ αρχαίο κρεβάτ, το πήραν ό,τι είχε μέσα αρχαίο, τα πήραν όλα, δεν αφήσαν τίποτα, αλλά στο καλό αυτά μην το κάβαν. Ας το βλέπαμε, εγώ έλεγα να πεθάνω να μην το δω. Αλλά δυστυχώς το είδα. Σου λέγαμε όμως, πήγε στην αστυνομία πολλές φορές. Δεν έκανε κανένας τίποτα. Αφήστε το λίγο. Όπου έχει μείνει το μπαρ, είναι η Παγκδαντή, ανάπνευτα. Κοιτάξτε, ειδοποιήθηκα από τον πρόεδρο της Μόριας ότι υπάρχει μια πυρκαγιά και όπως πάντα σε 5 λεπτά βρέθηκα εδώ για να δω τι συμβαίνει και να δω αν μπορώ να βοηθήσω και ακούω τον πόνο των κατοίκων οι οποίοι επί τόσα χρόνια υποφέρουν και έχουν υποβαθμιστεί οι ζωές τους, οι περιουσίες τους, τα πάντα. Και νιώθω ακόμα χειρότερα δεδομένου ότι δεν έχουμε καμία βοήθεια από πουθενά και νιώθω ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Μην μπορεί να καμούμε και εμείς ζωντανοί. Προσπαθούμε να βρούμε μια άκρια, άκρια δεν βρίσκουμε, βοήθεια δεν έχουμε από κανέναν. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς άλλο. Τι μπορούμε να κάνουμε και δεν το κάνουμε. Ας μας πει κάποιος να μπορέσουμε να το κάνουμε εμείς. Θέλουμε τη βοήθεια της κυβερνήσεως. Δεν μας βοηθάει η κυβέρνηση, εμείς δένουμε τα χέρια μας. Είναι τα χέρια μας δεμένα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Φωνάζουμε. Κάποιος πρέπει να μας ακούσει τελικά. Εμείς ειδοποιηθήκαμε και από την πυροσβεστική για φωτιά σε ακατοίκητο σπίτι. Η επέμβαση ήταν άμεση, είναι και κοντά η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά επειδή είναι παλιό σπίτι με παλιά κατασκευή, η φωτιά ήταν άμεση και δόθηκε προσοχή στα διπλανά σπίτια και η κατάσβεση έγινε σε σύντομο διάστημα, αλλά ακόμα συνεχίζεται για τα πέριξ. Στις 9 και 10 το πρωί σήμερα η υπηρεσία μας κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία εδώ στη Μόρια. Αμέσως ήρθαν στο σημείο 3 οχήματα με 9 άνδρες και ξεκίνησαν να πραγματοποιούν την κατάσβεση της πυρκαγιά. Ακόμα η κατάσβεση βρίσκεται σε εξέλιξη και μόλις τελειώσει το ανακριτικό τμήμα θα αρχίσει να ψάχνει τα αίτια, να ερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιά.